στις 10 πρώτες χώρες στον κόσμο στην ταχύτητα διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί η πολιτική της κλιματικής ουδετερότητας είναι και ο μονόδρομος για χαμηλές τιμές. Αυτό είναι το μέλλον και από κοινού πρέπει να επιδιώξουμε να το επιτύχουμε με ρεαλισμό, με σοφροσύνη και προπαντός χωρίς υποκρισία. Με από την αρχή μια καινούρια θεώρηση και μια καινούρια πολιτική, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα από το 2025 και το 2026 σε πλήρη μορφή να έχουμε τουλάχιστον 15 δικούς μας μικροδορυφόρους με εξαιρετική ακρίβεια και μια πολύ μεγάλη γκάμα τεχνολογιών, οπτικό φάσμα, κοντινό επέρυθρο, SAR, θερμικές κάμερες, να έχουμε πληροφορίες για το αστικό τοπίο, για το περιβάλλον, για τα νερά, για τις θάλασσες, ακτές, την αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν είναι υλικό το οποίο θα κατεβαίνει σε έναν κοινό κυβερνητικό κόμβο, από τον οποίο και οι Δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες, φωτογραφίες, προκειμένου να κάνουν σχεδιασμούς για το σήμερα και το αύριο. Μας συμφωνούμε, γιατί το ζούμε, τις δυσκολίες στο κόστος της ενέργειας. Και προσπαθούμε, προστατεύοντας και τίνοντας προς την κλιματική ουδετερότητα, να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκεί που πάμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες, αρχίζουν οι τζάμπα επαναστάσεις. Πάντα διαφωνούσαμε, όχι στο αν πρέπει να γίνει κάτι, συμφωνούσαμε, ούτε ως προς τη μέθοδο που θα γίνει, αλλά ως προς τη θέση που θα γίνει. Μας καλεί η εποχή, μας προκαλεί πια η εποχή. Και ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν ήταν άγνωστα. Τα βλέπαμε στις ειδήσεις. Εγώ τουλάχιστον ως δημοσιογράφος θυμάμαι ότι καλύπταμε περίεργα φαινόμενα στις ειδήσεις μέχρι που πια τα συναντήσαμε στην πατρίδα μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα έχει πάνω από το 60% του πληθυσμού, 65% του πληθυσμού συγκεντρωμένο στα αστικά κέντρα και η Ευρώπη το 75% του πληθυσμού, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε με τις νέες συνθήκες και να τις αντιμετωπίσουμε παίρνοντας τα αντίστοιχα μέτρα. Βεβαίως έχει. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, μόλις παραδώσουμε το μετρό, είναι να κινήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, ώστε αυτό το ενεργοφόρο κτίριο να περιορίσει το αποτύπωμά του, το περιβαλλοντικό, στην πόλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο θέμα κόστους. Γνωρίζουμε τις κρατικές υποδομές. Ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των κτηρίων των κρατικών έχει αυτό το πρόβλημα. Έχει πολύ ψηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στους δρόμους που έχουμε, τους πολύ ψηλού επίπεδου δρόμους που έχουμε, αυτοκινητοδρόμους, να προχωρήσουμε το ζήτημα των υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, για να μπορούν τα οχήματα όταν έρχονται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη να κάνουν μια φόρτιση στον δρόμο. Και τη συμμετοχή στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης ως το 2030 αποδεικνύει τη μεγάλη δυναμική της χώρας μας. Θα συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση ανάπτυξη και ως Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, γιατί εξυπηρετεί καθημερινά 28.000 εργαζόμενους στην ΕΠΕ και αναφέρεται θα συμβάλλει σε αυτό που λέμε την πράξη. Ενεργούμε ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον από την κατακόρυφη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στους τουριστικούς μήνες, αλλά ταυτόχρονα και εξίσου σημαντικά να προστατεύσουμε τη λειτουργία και την ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας. Τα δικαιώματα των ανθρώπων, είτε αυτοί είναι οι εργαζόμενοι, είτε οι κάτοικοι, είτε οι επισκέπτες. Και φυσικά, η εξίσωση πρέπει να καταλήγει και σε ένα αυξανόμενο οικονομικό αποτέλεσμα. Ο τρόπος για να μετριάσουμε την κλιματική κρίση, για να μετριάσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτής αλλά και τις φυσικές καταστροφές, είναι με κάποιο τρόπο να περιορίσουμε τις δυναμικές εκείνες που οδηγούν στην κλιματική κρίση. Μπορούν να το κάνουν κάποιες πόλεις μόνες τους, μια χώρα μόνη της, όχι, αλλά από κάπου όλο αυτό πρέπει να αρχίσει και είναι πολύ σημαντικό που από την θεωρία περνάμε στην πράξη με τέτοιες πρωτοβουλίες, με κλιματικά ουδέτερες πόλεις στην πατρίδα μας. Τα λίγα προγράμματα που η Ευρώπη θα δίνει με προτεραιότητα σε αυτή που θα υποστηρίξει κατά ένα μέρος συμπορών. Αυτός λοιπόν ο τρόπος για να δώσει ένα μήνυμα στον υπόλοιπο πλανήτη.